Γνώθης αυτόν. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκαίας. Στη σημερινή μας εκπομπή ο Άγιος Νεκτάριος θα ξεκινήσει μιλώντας μας για την Ανδρεία. Περί Ανδρείας λοιπόν. Ανδρεία είναι το να μην βρίσκει κάποιον απροετοίμαστο ο φόβος του θανάτου και τον πανικοβάλλει. Το να έχει θάρρος στα δεινά, τόλμη στους κινδύνους και το να προτιμάει να πεθάνει για το καλό παρά να σωθεί με αισχρούς τρόπους. Μου φαίνεται, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, ότι είναι πιο ανδρείος αυτός που νικάει τις επιθυμίες του από αυτόν που νικάει στον πόλεμο, γιατί είναι δυσκολότερο να νικήσεις τον εαυτό σου. Ανδρείος δεν είναι μόνο αυτός που έχει τη δύναμη να πολεμάει, αλλά και αυτός που αντιστέκεται με δύναμη στις ειδονές. Συχνά πολλοί επικρατούν στους πολέμους, αλλά υποτάσσονται στις ειδονές. Ανδρεία είναι η συνήθεια της ψυχής να μένει σταθερή και αμετακίνητη μπροστά στο φόβο. Αυτό είναι πολεμικό θάρρος, επιστήμη στο να αντιστέκεσαι την ώρα που σε πολεμούν. Εγκράτεια της ψυχής στα φοβερά και στα δεινά. Η τόλμη να υπηρετείς τη φρόνηση. Μεγάλο θάρρος τη στιγμή που περιμένεις τον θάνατο. Συνήθεια να σκέφτεσαι ψύχρεμα μπροστά στους κινδύνους. Ρωμαλαιότητα που αντιμάχεται τον κίνδυνο ενώ είναι καρτερική στην απόκτηση της αρετής. Ηρεμία ψυχής απέναντι στα δεινά και ψυχή θαραλέα σε όσα επέρχονται φυσιολογικά. Ανδρεία είναι η σωτηρία άγνωστων γνωμών για τα δεινά. Η ανδρεία έχει εμπειρία πολέμου και συνήθεια που μένει σταθερή στην τήρηση του νόμου. Ποια είναι η εικόνα της ηθικής ανδρείας? Η ηθική ανδρεία είναι αρετή που εμφανίζεται σαν ηθικό σθένος, που αναδεικνύει αυτόν που την έχει κατακτήσει ανώτερο όλων των αντίξωων περιστάσεων και περιπετειών του βίου και ικανό να παραμένει άκαμπτος, να μην ενδίδει στην πίεση των συμφορών που επέρχονται, να είναι σταθερό στις ηθικές και θρησκευτικές του πεπιθήσεις. Ο νόμος του Θεού είναι γι' αυτόν ο κανόνας των σκέψεών του και το μέτρο με το οποίο αξιολογεί όλες του τις πράξεις. Τα επερχόμενα βάσανα ούτε στο ελάχιστο δεν σαλεύουν τα γενναία του φρονήματα. Κανείς πειρασμός δεν μπορεί να κάμψει τη σταθερότητα των αρχών και των πεπιθήσεών του, είτε υλικός είναι αυτός είτε ηθικός. Καμιά απειλή δεν μπορεί να τον πτωήσει, καμιά απώλεια να τον μεταποιήσει για να δεχθεί γνώμη που αντικρούει τις ηθικές αρχές του νόμου του Θεού. Καμιά κακία δεν κατορθώνει να νικήσει την ηθική δύναμη της ψυχής, την ηθική της ανδρεία. Αυτή οδηγεί προς το στάδιο των αρετών, αυτή φέρει προς το μαρτύριο της αληθείας, αυτή οδηγεί προς την τελειότητα,
Αυτή περιβάλλει με προστατευτική ζώνη τους φίλους της, αυτή τους καθιστά περίβλεπτους στην πόλη και αυτή εισάγει στη βασιλεία των ουρανών. Ο ηθικά Ανδρείος είναι ευγενικός, είναι φίλος της αλήθειας, ειλικρινής, γενναίος, μεγαλόψυχος, επιϊκής, συμπαθής, ανεκτικός, καρτερικός, σταθερός, μεγαλόφρον, έτοιμος να απαρνηθεί τον εαυτό του χάρη των άλλων, ελεύθερος, αξιοπρεπής και μεγαλοπρεπής. Τίποτα το ταπεινό δεν μπορεί να μπει στην καρδιά του. Η στάση του απομακρύνει τους πονηρούς και προσελκύει τους αγαθούς. Ευεργετεί τους πάντες. Αγνοεί την εκδίκηση, την ανταπόδοση του κακού και την μνησικακία. Έχει πάντοτε στο μυαλό του το αγαθό και εργάζεται υπέρ του νόμου του Θεού. Ο ηθικά Ανδρείος θυμάται πάντοτε τα λόγια του Κυρίου. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Ο Κλήμης, περιγράφοντας τον χαρακτήρα της ηθικής Ανδρείας, λέει: «Ανδρεία δεν είναι μόνο να υπομένετε αυτά που συμβαίνουν κατά περίπτωση, αλλά και η συγκράτηση της ειδονής και της επιθυμίας, της λύπης και της οργής, και το να αντιτάσσεστε σε αυτούς που με βία ή με απάτη προσπαθούν να χειραγωγήσουν την ψυχή σας. Γιατί δεν πρέπει να υπομένετε μόνο τις κακίες και τα άσχημα, αλλά να υπομένετε ακόμη και τα δεινά». Ο ηθικά Ανδρείος, ευλογώντας πάντοτε και για όλα τον Θεό, πολιτεύεται στη ζωή του έτσι ώστε να αρέσει μόνο στον Θεό. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει την ηθική Ανδρεία, γιατί βαδίζει με ασφάλεια στην οδό της σωτηρίας. Στη συνέχεια, ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει για το αντίθετο της ηθικής Ανδρείας. Περί ηθικής ανανδρείας. Ηθική ανανδρεία είναι η έλλειψη ηθικής δύναμης που εμφανίζεται ως ενδοτικότητα, ως υποχωρητικότητα, ως υποταγή, ως ήττα, ως δουλεία. Η ηθική ανανδρεία είναι πολύ μεγάλη ηθική αδυναμία. Από αυτή δε γεννιούνται όλες οι αμαρτίες. Αυτός που στερείται ηθικής δύναμης αδυνατεί να αντισταθεί στους πειρασμούς που έρχονται απ' έξω, αλλά και τους εσωτερικούς που αναφύονται στην καρδιά του. Αδυνατεί να παραμείνει στην αρετή και να αποκρούσει την αμαρτία. Αναγνωρίζει το κάλος και τη χάρη της αρετής και ομολογεί τη δυσμορφία και τη δυσοδεία της αμαρτίας, αλλά αδυνατεί να της αντιταχθεί και να μείνει σταθερός στον πόθο του αγαθού. Μικρή πίεση καταβάλει τη δύναμή του και μικρή δοκιμασία το θάρρος του. Μια ξαφνική συμφορά κατακυριεύει την ψυχή του και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, απογοητεύεται. Νικέται πριν ξεκινήσει ο αγώνας και παραδίδει τα όπλα πριν από τη μάχη. Ο ηθικά άνανδρος είναι άνανδρος ακόμη και όταν διεξάγεται πόλεμος προς τους εχθρούς της πατρίδας του, γιατί είναι δειλός και αγαπάει τη ζωή του. Πάντα υποχωρεί για να σώσει τον εαυτό του ή για να μην διακινδυνεύσει κάτι. Φοβάται μη χάσει κάποιο από τα αγαθά του και μη στερηθεί η ευζοία του. Τρέμει μην πάθει τίποτα η υγεία του και δραπετεύει μη τυχόν σκοτωθεί σε κάποια σύγκρουση. Αυτός που στερείται ηθικούς σθένους θυσιάζει τα των άλλων υπέρ των δικών του συμφερόντων. Προδίδει την ιδιαίτερη του πατρίδα. Θυσιάζει ιερά και όσια προκειμένου να μην τον αγγίξει κανένα δεινό. Αυτός που στερείται ηθικούς σθένους, όταν νικέται από την αμαρτία και την κακία, γίνεται πάρα πολύ κακός, ολέθριος και επικίνδυνος για όλους. Αυτόν που του λείπει η ηθική Ανδρεία πρέπει να τον αποκρούν όλοι σαν δειλό, άνανδρο και κακοήθη. Περί θάρρους και θράσους. Θάρρος είναι η κίνηση της ψυχής
που με μέτρο τη λογική πράττει τα τολμηρά. Θράσος δε λέγεται η ασυλλόγιστη κίνηση της ψυχής, να πράξει όσα είναι πάνω από τη δύναμή της. Ο θαραλέος στέκεται με επίγνωση του μεγέθους του κινδύνου και υπολογίζοντάς τον αποκτά θάρρος. Ο δε θρασής, ενώ βρίσκεται σε άγνοια για το μέγεθος του κινδύνου, κινείται δίχως καλά-καλά να το σκεφτεί. Ο μεν θαραλέος όταν κινείται προς τον αγώνα δεν δηλιάζει ούτε υποχωρεί, ούτε εκτρέπεται, αλλά επιμένει, μαχόμενος και αγωνιζόμενος με ανδρεία για να τα φέρει σε πέρας. Μπορεί μεν να πέφτει μαχόμενος για την πατρίδα, για τα ιερά και τα όσια, για το δίκαιο της αλήθειας, αλλά ποτέ δεν υποχωρεί, ούτε εκτρέπεται. Ο δε θρασής κινείται προς τη μάχη, αλλά αμέσως μόλις αντικρίσει το θάνατο, μένει κατάπληκτος και πτωείται. Υποχωρεί και διαφεύγει σαν δραπέτης, φροντίζοντας πώς να σωθεί. Ο θαραλέος είναι ανδρείος, γενναίος, μεγαλόψυχος, φρόνιμος. Ο δε θρασής είναι άναδρος, δειλός, μικρόψυχος και ανόητος. Στη συνέχεια ο Άγιος Πατήρ μας μιλάει για τη δειλία, περί δειλίας. Η δειλία είναι πάθος της ασθενικής ψυχής που διακατέχεται από φόβο. Η δειλία είναι μικροψυχία, ατολμία, έλλειψη πολεμικού θάρρους, αστάθεια ψυχής που την αναταράζουν τα επερχόμενα φοβερά δεινά. Είναι λιποψυχία στην πιθανότητα και μόνο του κινδύνου, απειρία στους αγώνες, έλλειψη της συνήθειας να σκέφτεται ψύχρεμα μπροστά στους κινδύνους, απουσία ηθικής παρησίας, έλλειψη ηθικού σθένους, αδυναμία φρονήματος και ενδοτικότητα στα αισχρά έργα. Η δειλία κάνει δούλο τον ελεύθερο και αυτόν που έχει δεσμεύσει τον καθιστά προδότη της πατρίδας του. Τον σπρώχνει στην καταφρόνηση και την ατιμία, τον πείθει να περιφρονεί τους νόμους της πατρίδας του, τον παρακινεί σε λιποταξία, τον οθεί να ασεβεί στα θεία, στα ιερά και τα όσια. Ο δειλός είναι άναντος, μηδαμινός, ανάξιος λόγου, χυδαίος, δούλος, φιλόψυχος, εγωιστής, φύλακτος. Βάζει τη σωτηρία και την απαλλαγή του εαυτού του από τους κινδύνους υπεράνω όλων, ακόμη και αυτής της δόξας και ελευθερίας της πατρίδας του. Ο δειλός αποτελεί ντροπή για την πατρίδα του. Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει για την ευτολμία, την τολμηρία, αλλά και την ατολμία. Περί ευτολμίας, τολμηρίας και ατολμίας. Ευτολμία είναι η θαραλέα κίνηση της ψυχής για την εργασία της αρετής, του καλού, του αγαθού, του δίκαιου, του καθήκοντος. Τολμηρία όμως είναι θρασίτητα, αυθάδεια, απερίσκεπτη κίνηση της ψυχής προς αλόγιστη ορμή. Η ευτολμία είναι αρετή, η δε τολμηρία κακότητα. Ο εύτολμος είναι άνθρωπος ενάρετος, φρόνιμος, μετρημένος. Αγαπάει την αλήθεια, είναι δίκαιος, εργάτης του αγαθού, του καλού, του πρέποντος. Ο τολμηρός δε είναι άνθρωπος αυθάδης, πονηρός, θρασής, απερίσκεπτος, ορμητικός, φίλος του ψεύδους, άδικος εργάτης του κακού. Ατολμία δε είναι η δειλία, η μικροψυχία, η έλλειψη αποφασιστικότητας. Ο άτολμος δεν επιχειρεί τίποτα. Αναβάλει να εκτελέσει αυτό που κάθε φορά αποφασίζει. Χρονίζει στη σκέψη. Αποφασίζει και αμέσως τα ξαναμετράει. Κινείται και πάλι σταματά. Βαδίζει και ξαφνικά οπισθοχωρεί, αργοπορεί, ντρέπεται και ανακαλεί. Ο άτολμος μένει στάσιμος. Δεν πράττει τίποτα ούτε από μακριά, αν αυτό υποδηλώνει κίνδυνο.
περί ακακίας. Ακακία είναι καθαρότητα καρδιάς και ευθύτητα του νου. Εκφράζει η αγαθότητα της ψυχής που είναι δεκτική κάθε αρετής. Η ακακία αντιτίθεται στην πονηρία. Ο Μέγας Βασίλειος ακακία ονομάζει την απομάκρυνση του λογισμού από την αμαρτία και με τη μακρά προσευχή και μελέτη των αγαθών ξερίζωση κάθε κακίας και την παντελή απουσία αυτής, έτσι ώστε να δεχόμαστε μόνο τον λόγο του άκακου λογισμού. Η ακακία είναι η αγαθοσύνη της ψυχής που δεν μεταβάλλεται από την πονηρία, αλλά μένει πάντοτε σταθερή, αμετάτρεπτη, δουλεύοντας υπέρ του αγαθού. Ο Χρυσόστομος λέει: «Καλή η ακακία, δεσποτική η μίμηση, θεϊκή η ομοίωση, αφού και ο Κύριος είναι άκακος και άγιος. Η ακακία είναι φυλακτήριο της ψυχής, καθαρισμός του νου, καταστολή των κακών συνηθιών, ησυχία των λογισμών, ημερότητα που φανερώνεται στην έκφραση του προσώπου, πραότητα των οφθαλμών, οδηγός της φιλίας, μητέρα της αγάπης, ομοδίαιτη της πίστης, τελειοποίηση της δικαιοσύνης και οπωσδήποτε ρίζα κάθε αρετής και θεμέλιο της αγαθότητας. Δεν γνωρίζει την έννοια της έκφρασης, ούτε επιτρέπει την αγριότητα της οργής, ούτε γνωρίζει την ενέργεια της κακίας, αλλά στέκεται σαν βασίλισσα περιτριγυρισμένη από όλες τις αρετές». Η εικόνα του άκακου. Άκακος είναι ο απονήρευτος, αυτός που δεν έχει κακία, ο ευθύς, ο ακέραιος, ο δίκαιος. Άκακους ανακηρύσει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης αυτούς που δεν προκαταλαμβάνονται από το κακό, αυτούς που δεν προσποιούνται, αυτούς που δεν μεταστρέφουν τους άλλους από την αγαθότητα στην κακία. Αντιθέτως δε, όπως και ο Θεός, καλοσυνεύουν τους κακούς με τη δική τους μεγάλη αγαθότητα, καλώντας τους με καλό τρόπο και αυτούς να πράττουν τα ίδια. Ο άκακος δεν πράττει κακά έργα. Στέκεται δε απέναντι στο πρόσωπο του Θεού όχι μόνο με την επιφανειακή καλοσύνη και την αμφίεση του αγαθού, αλλά κυρίως έχοντας την καρδιά αβεβήλωτη, και έτσι γίνεται αντιληπτός. Ο άκακος ευλογείται από τον Θεό που τον κατατάσσει στον χώρο των δικαίων. Είναι αγαπημένος από τον Κύριο και στέκεται κοντά του με πλήρη εμπιστοσύνη. Ο Θεός θα τον δοξάζει όλες τις ημέρες της ζωής του. Ποια είναι η εικόνα τώρα του αγαθού ανθρώπου? Λέει ο Άγιος Νεκτάριος: «Αγαθός είναι εκείνος που τελειοποιήθηκε στην αρετή. Θέλει πάντοτε το αγαθό, ανταποδίδει δε τα αγαθά αντί των πονηρών. Ο Θεός στέκεται κοντά στον αγαθό και τον σκεπάζει όλες τις ημέρες της ζωής του. Ο αγαθός επιχειρεί μεν πάντοτε τα καλά, προβάλλοντας την αγαθή ελπίδα, υπομένει όμως γενναία ό,τι ο Θεός του δώσει. Ο αγαθός άνθρωπος προσφέρει αγαθά από τον αγαθό θησαυρό της καρδιάς του. Γι' αυτό και το στόμα του μιλάει από το περίσευμα της καρδιάς του. Βραβείο της αρετής για τον αγαθό είναι να ομοιωθεί κατά χάρη με τον Θεό και να λάμψει από το καθαρότατο φως του. Ο τρόπος ζωής του γίνεται δεκτός από τον Κύριο και εξαιτίας του και οι εχθροί γίνονται φίλοι. Στον αγαθό άνθρωπο ο Θεός έδωσε σοφία, γνώση και σύνεση. Του αγαθού ανθρώπου ακόμη και το τραχή γίνεται ήρεμο χάριν της κοινής ωφέλειας. Ο αγαθός είναι όμοιος με τα αρωματικότερα των αρωμάτων, γιατί όπως εκείνα με το να ευωδιάζουν καλύπτουν τη γύρω ατμόσφαιρα, έτσι και η παρουσία του αγαθού ανθρώπου ωφελεί όσους βρίσκονται κοντά του. Ο αγαθός είναι αγαπητός σε όλους. Τρέχουν δε σε αυτόν οι φίλοι του Θεού. Ο αγαθός έγινε σκεύος εκλογής από τον Θεό, γιατί καθάρισε τον εαυτό του από κάθε κακία. Ο αγαθός απέβη εικόνα του Θεού, γιατί έλαβε το καθομοίωση
από τη στιγμή που έγινε τέλειος στην αρετή. Μακάριος άνθρωπος ο αγαθός. Στη συνέχεια, ο Άγιος του αιώνα μας, ο Άγιος Νεκτάριος, θα μας περιγράψει την εικόνα του κακού ανθρώπου. Ο κακός, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι άφρον, γιατί η κακία είναι αφροσύνη και εστέρηση του φωτός που φωτίζει τη διάνοια. Ο κακός πρώτα απ' όλα βλάπτει τον εαυτό του, γιατί τα κακά που προκαλούνται από αυτόν πρωτίστως υποσκάπτουν και υπονομεύουν τη δική του ζωή και ευτυχία. Ο κακός είναι ανόητος, γιατί εγκατέλειψε τον Θεό και ακολούθησε τον πονηρό, εξομοιώνοντας τον εαυτό του με αυτόν. Συνεργάζεται με τον πονηρό και δουλεύει σε αυτόν για την ανατροπή του αγαθού. Αναζήτησε ευφροσύνη στην κακία, μα βρήκε βάσανα και συμφορές. Αναζήτησε την ευτυχία και βρήκε τη δυστυχία. Αναζήτησε την ευδαιμονία και βρήκε πλήρη κακοδαιμονία. Ο κακός έβγαλε τον φόβο του Θεού από την καρδιά του και μίσησε τον νόμο του. Εργάζεται το κακό γιατί η πορωμένη του καρδιά βρίσκει προσωρινή ευχαρίστηση σε αυτό. Κατέληξε να είναι απόλαυση και ευχαρίστηση της καρδιάς του η μελέτη και η εργασία του κακού. Αλλά ποια ευχαρίστηση, ποια απόλαυση. Ευχαρίστηση γεμάτη φόβο και απόλαυση πλήρους ταραχής. Ο νους και η καρδιά του κακού πάσχουν αδιάκοπα. Ο νους συνθλίβεται για να επινοήσει τρόπο τελειότερο με σκοπό να πετύχει σίγουρα το κακό που ποθεί τόσο πολύ. Η καρδιά του διαρκώς ταράζεται από τις κακίες της σαν θάλασσα τρικυμισμένη. Συνεχείς ορμές δε ακατάπαυστων παθών σαν σφοδρές πνοές ανέμων τη συνταράζουν βαθιά. Όλα τα έργα του φέρουν τη σφραγίδα του μόχθου και της αγωνίας και τον χαρακτήρα του τρόμου. Το φως της ημέρας τον ενοχλεί. Ο κακός αποφεύγει το φως της ημέρας σαν το θηρίο και αναζητάει καταφύγιο για να είναι ασφαλής σε σκοτεινές σπηλιές, σε υπόγειες κρύπτες και σε ανήλια κρυσφύγετα υπό την προστασία του πυκνού σκοταδιού της νύχτας. Ο κακός, σαν εργάτης της κακίας, εργάζεται η μέρα και νύχτα για αυτήν δίχως να μετανιώνει και αμείβεται έτσι με την αιώνια κόλαση. Ο κακός είναι άφρον, γιατί αρνήθηκε τον Χριστό ζυγό του Κυρίου και το ελαφρύ φορτίο του και ανέλαβε να κουβαλήσει τον βαρύτατο ζυγό του διαβόλου και το φορτίο αυτού. Αρνήθηκε τον φιλάνθρωπο Θεό και υπετάγει στον αρχαί κακοδιάβολο, τον ανθρωποκτόνο τύραννο και τον μισητό δαίμονα. Ο κακός είναι άφρον γιατί νομίζει ότι εξαπατά και ότι διαφεύγει τη Θεία Δίκη που κρέμεται πάνω από το κεφάλι του. Τον παρακολουθεί το βλέμμα της Θείας Δίκης και κάθε πράξη του βαραίνει την πλάστιγα του ζυγού της Θείας Δικαιοσύνης, η οποία θα τον κρίνει κάποια μέρα για τις πράξεις του και θα του ανταποδώσει κατά τα έργα του. Ο κακός είναι άφρον γιατί προκαλεί από μόνος του την οργή του Θεού, η οποία ετοιμάζει για αυτόν σαν αιώνια διαμονή τον Άδη, τον Τάρταρο και την κόλαση. Είναι άφρον, γιατί αντί ψεύτικου νομίσματος αντάλλαξε το θησαυρό του, διότι για ψεύτικες απατηλές και πρόσκαιρες απολαύσεις θυσίασε την αιώνια μακαριότητα, τη γαλήνη της καρδιάς του και την αταραξία του πνεύματός του. Είναι άφρον γιατί ερωτεύθηκε την κακία, η οποία τον μέθησε και τον έκανε δούλο της. Είναι ανόητος, γιατί παραδόθηκε ολοκληρωτικά στην κακία, η οποία τύφλωσε τους οφθαλμούς του να μην βλέπει, βούλωσε τα αυτιά του να μην ακούει, έτσι ώστε να μην αντικρίσει την εικόνα του αγαθού και την αγαπήσει και να μην ακούσει τη θεία φωνή που τον καλεί και επιστρέψει και σωθεί. Δυστυχής άνθρωπος. Η κακία του τον οδηγεί στον πυθμένα του Άδη και σαν λέλαπα θα τον εκμηδενήσει. Τα πόδια του γρήγορα τον πάνε στην απώλεια, το δε στόμα του βλασφημεί. Η καρδιά του μελετάει την ασέβεια,
Ουδέ νους του γεννά τα πονηρά. Τα χέρια του είναι έτοιμα να αρπάξουν και τα μάτια του έτοιμα να ματιάσουν και να αμαυρώσουν τα καλά. Μαζεύει για τον εαυτό του όλα τα κακά και στα χείλη του καίει η φωτιά. Ρημάζει τις οδούς του η αφροσύνη. Η δε καρδιά του κατηγορεί τον Θεό. Αληθινά, ο κακός άνθρωπος είναι δυστυχής και ταλέπορος. Στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει για το θυμό, περί θυμού. Ο θυμός είναι το αποτέλεσμα του αναβρασμού της καρδιάς. Ο θυμός, όταν διευθύνεται από τη φρόνηση και κινείται από αυτήν, όταν πρέπει και καθώς πρέπει, πραγματώνει την ανδρεία, την υπομονή και την εγκράτεια. Ο θυμός των φρονίμων εξεγείρεται κατά της κακίας, της αδικίας, του ψεύδου, της απάτης, του δόλου και γενικά όλων όσα εργάζονται την πονηρία. Ο θυμός αυτών που εργάζονται την αρετή ξεσηκώνεται, αντιστέκεται στην αμαρτία και επαγρυπνεί μην τυχόν εισβάλλει λαθρέα τίποτα κακό στην ψυχή και την κυριεύση. Ο σοφός δεν βγάζει όλο το θυμό του και δεν τον αφήνει αχαλήνοτο, αλλά ένα μέρος του θυμού συγκρατεί μέσα του, αυτόν δε που τον αφήνει να βγει τον χαλιναγωγεί με τη λογική. Ο φρόνιμος δεν πράττει τίποτε πάνω στην έξαψη του θυμού, αλλά ούτε και τον αφήνει να εξελιχθεί σε οργή. Ο φρόνιμος θεωρεί ντροπή του να είναι η ψυχή του εχμάλωτη στον θυμό και έτσι εχμάλωτη να άγεται και να φέρεται από αυτόν. Ο φρόνιμος τη στιγμή που είναι θυμωμένος σιωπά ή μιλάει ήρεμα για να μη θερμάνει η κραυγή την καρδιά του και σαν φωτιά πυροδοτήσει τον θυμό, γιατί όπως η φωτιά φουντώνει από την ύλη, έτσι και ο θυμός από την κραυγή. Ο φρόνιμος, καθώς είναι θυμωμένος, κάθεται και σιωπά για να καθησυχάσει την καρδιά του και να μην κυριευθεί από τον θυμό, αλλά να γίνει εκείνος κύριος του θυμωμένου εαυτού του. Ο θυμός, όταν αφήνεται ελεύθερος, θολώνει την καθαρότητα του νου του και την κρίση του μυαλού του, οδηγώντας τον σε παρεκτροπές. Ο θυμός όταν εξάπτεται μεταβάλλεται σε οργή, συνθλίβει την καρδιά, ταράζει την ψυχή, θολώνει την όραση, βουλώνει τα αυτιά και αφού τον καταλάβει τον οδηγεί δέσμιο όπου θέλει αυτός. Ο θυμός παρασύρει αυτούς που δεν επαγρυπνούν στο βάραθρο της απώλειας. Ο Αριστοτέλης λέει για τον θυμό: «Ο θυμός είναι πάθος που κάνει θηριώδη τη διάθεση. Όταν μάθεις να θυμώνεις, θυμώνεις συνέχεια». Η δύναμη του θυμού είναι σκληρή και βίαιη, γίνεται αιτία αφώνων. Ο θυμός είναι σύμμαχος της συμφοράς, συνεργεί σε ατιμίες και βλάβες αλλά και απώλειες περιουσιών. Ακόμη δε είναι αρχηγός της φθοράς. Ο θυμός σαν τον σκύλο γεννά τυφλά εγκλήματα. Ο θυμός και η οργή είναι πολύ μεγάλα κακά που έσπρωξαν πολλούς στο χαμό. Ο θυμός είναι φωτιά σφοδρότατη που κατατρώει τα πάντα και το σώμα καταστρέφει και την ψυχή διαυτή. Τα κάνει όλα δυσάρεστα και εσχρά στην όψη. Όσα κάνουν οι άνθρωποι όταν τους αγγίζει η οργή, αυτά είναι κατά ανάγκη τυφλά και ανόητα. Αμαρτάνουν δε κατά πάντα αφού δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το λογικό σου όταν σε έχει αγγίξει και μολύνει η οργή. Είναι άτεχνο και διεστραμμένο οτιδήποτε κάνει κανείς δίχως να σκέφτεται ήρεμα. Ο Χρυσόστομος λέει για τον θυμό: «Είναι ένα είδος ειδονής η έξαψη του θυμού και τυρανάει την ψυχή πιο πολύ από την ειδονή, διότι όλη την υγιή κατάστασή της την κάνει άνω κάτω, διότι και στην παραφροσύνη οδηγεί με ευκολία και προκαλεί άκερες έχθρες. Παράλογο μίσος και με ένα λόγο παρασκευάζει συνεχώς συγκρούσεις και άλλα τέτοια παρόμοια και στα λόγια και στις πράξεις». Είναι σφοδρό το βογγητό της ψυχής που σύρεται από το πάθος αυτό
και δεν έχει τη στεναρή δύναμη να αντισταθεί σε τόση ορμή. Καταραμένος σας είναι ο θυμός, γιατί όπου ξεσπάει ο θυμός, τίποτα το υγιές δεν προκύπτει. Ο Μέναδρος, ο φιλόσοφος, είπε, θα ζήσεις άριστο βίο αν συγκρατείς τον θυμό σου. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, χαίρετε. Γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας.